Ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Το 16 μας λέει, φίλοι, εδώ είχα μπλοκάκι το μισό χρόνο ένσημα από εξαρτώμενη εργασία. Το εισόδημά μου 720 ευρώ, είμαι άγαμη. Δικαιούμαι κοινωνικό μέρισμα. Είναι κάτω από 9.000, δικαιούται. Είναι 8.600 κάτι, άρα είναι μέσα. Δικαιούται. Παίρνω το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γι' αυτό μας έχουν στείλει πάρα πολύ. Και μας ρωτάνε αν και εκείνοι είναι μέσα στους δικαιούχους επί της ουσίας του μερίσματος. Και η απάντηση εδώ είναι, κυρία Προφανώς, προφανώς. Όλοι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, είναι εν δυνάμει. Προσωρινή σύνταξη χειρίας 320, λέει ο άνθρωπος εδώ, ολόκληρα ευρώ. Δικαιούμαι το μέρισμα προφανώς. Και δικαιούται και εδώ. Ένα ανήλικο παιδί ορφανό από τους δύο γονείς παίρνει σύνταξη 320 ευρώ. Κάνει φορολογική δήλωση. Προφανώς. Προφανώς. Υπερκαλύπτεται. Δηλαδή είναι 9.000 το άτομο. Mm-hmm. Και προφανώς και το απροστάτευτο παιδί είναι ακόμη περισσότερο. Καθαρά... Πότε θα βγει η απόφαση? Ναι, είναι εντός των ημερών. Αυτό που σήμερα, λέει, αύριο δηλαδή, που λέμε, είναι πολύ, ναι, είναι πολύ... Και εντός της του μηνός θα ανοίξει και πλατφόρμα. Οπωσδήποτε. Θα κοινωνικομέρισμα.gr. Ακριβώς, κύριε. Μέσω του GSIS. Μέσω του ΙΣΥΔΙΚΑ. Mm-hmm. Η πλατφόρμα θα είναι η γνωστή ΙΔΙΚΑ που, όπως ξέρετε, έκανε και το ΚΕΑ, δηλαδή mm-hmm. το κοινωνικό mm-hmm. εισόδημα αλληλεγγύης. Είναι εύκολη διαδικασία, κυρία Υπουργέ, γιατί είδα τα βήματα εδώ. Για μας μπορεί να είναι εύκολο που χειριζόμαστε και υπολογιστές και είμαστε μέσα στα πράγματα. Δεν ξέρω για μεγαλύτερους ανθρώπους αν μπορούν, αν έχουν email, αν μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία αυτά. Τι λέτε? Σκεφτόμαστε πολλά πράγματα για τους ανθρώπους πάνω από 65 χρονών που μπορεί να έχουν πρόβλημα. Θα ανακοινωθούν και αυτά. Το Υπουργείο Εργασίας δηλαδή σκέφτεται σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών και, mm-hmm. και τον κύριο Χουλιαράκη που διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Επομένως θα έχουμε κάποιες σκέψεις. Ναι. Και η πλατφόρμα για όλους όσους δεν έχουν δυστυχώς ηλεκτρονική φτώχεια, αναλφαβητισμό, όπως είμαι εγώ παραδείγματος χάρη, που έχω πρόβλημα με τα... τους υπολογιστές. Με τους υπολογιστές, είμαι μια άλλη γενιά. για όλους τους άλλους είναι πάρα πολύ απλό. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Μη κυρία Φωτίου, που γίνεται η αίτηση, λέτε είναι θέμα ημερών ούτως ή άλλως να ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα. Πότε θα δει ο δικαιούχος το ποσό στο λογαριασμό του? Την ίδια ώρα. Α, στο λογαριασμό του. Την ίδια ώρα θα δει τι δικαιούται, ότι είναι δικαιούχος. Αν είναι δικαιούχος, θα το δει. Εκεί αμέσως. Πρέπει να πει συμφωνώ με όλα τα στοιχεία. Ακριβώς. Για να πάει παρακάτω. Ακριβώς. Θα πατήσει ένα κουμπί που λέει αποδέχομαι. Ακριβώς. Το μέρισμα. Ώστε να μην υπάρχει το γνωστό τα πήρα, αλλά δυστυχώς εγώ δεν τα ήθελα. Mm-hmm. Και οι μεν βουλευτές που τα πήραν ένα κομμάτι τους τα επέστρεψαν, τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ξέρω. Δεν θα τον δούμε άλλον πάλι κομμάτι. Να παίρνουν. Σας λέω, πρέπει να δηλώσεις αποδέχομαι. Ναι, άρα, αν το δηλώσεις αποδέχομαι, το είναι πια εγγνώσου. Γιατί έτσι. Και ορισμένοι βουλευτές άλλων κομμάτων δεν τα επέστρεψαν δυστυχώς τα περσινά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Συγνωστό λάθος και εγώ δεν μπορώ να επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αλλά φέτος δεν υπάρχει τέτοιο συγνωστό λάθος. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, μέχρι πότε? Βεβαίως, δηλαδή θα έχουν εκταμιευτεί με την έννοια το πότε θα τα δούμε στο IBAN τους. Mm-hmm. Πρέπει θα έχουν εκταμιευτεί όλα τα λεφτά μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί όπως ξέρετε, αν δεν συμβεί αυτό, mm-hmm. δεν υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Mm-hmm. Αυτό ήταν και η απάτη της Νέας Δημοκρατίας με τα 450 εκατομμύρια που δήθεν ονόμασε κοινωνικό μέρισμα και τα έδωσε το Μάρτιο του 2014, Απρίλια. Με τους άνεργους τι γίνεται? Απάτη, κύριε, απάτη μεγάλη, γιατί αυτό προϋπολογίζεται ό,τι δίνεις μέσα στη χρονιά. Ναι, ναι. Και δεν τα δίνεις, υπολογίζεται στον προϋπολογισμό της χρονιάς. Βεβαίως. Και εκεί που είχαν υποσχεθεί ότι θα είχαν πλεόνασμα, ένα δις, mm-hmm. φέρανε 75 εκατομμύρια στα ταμεία, γιατί ξέραν ότι ερχόμασταν εμείς και πρέπει να τα βρούμε όλα άδεια. Mm-hmm. Γι' αυτό ήταν η απάτη. Εδώ όμως τώρα τι γίνεται, κυρία Φωτίου? Σας λένε, γιατί είδαμε και τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ότι δίνετε το κοινωνικό μέρισμα μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά θα τα πάρετε επί 4 με τα νέα μέτρα που έρχονται. Λοιπόν, πρώτον, το κοινωνικό μέρισμα είναι δηλαδή, αφορολόγητο και ακατάσχετο. Από την άλλη τα... Κυρία Αναστασοπούλου, ένα. Δεν το λέμε έτσι. Ένα, με τα μέτρα που φέρνετε, τα καινούργια ένα, μέτρα. Ένα. Πρώτα φόροι. Αυτά θα, όταν δεν παίζει, δεν απαντώ μπαμ, αλλά αν θέλετε, όση ώρα θέλετε, μπορώ να απαντήσω τι σημαίνει ακριβώς ο προϋπολογισμός της Βουλής. Γιατί εκεί με, που κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί μέχρι τέλος, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Έχει άρα, μέτρα μέσα. Θα δείτε ακριβώς ένα-ένα μέτρο ποιο είναι και εγώ πιστεύω ότι είναι μια τεράστια εξοικονόμηση που κάναμε. Αν ο άλλος πάρει, ας πούμε, 500 ευρώ μέρισμα, σας λέω εγώ που θα είναι ο μέσος όρος, 480 κάπου εκεί βγαίνει.
και βγει στην αγορά να πληρώσει με 24% ΦΠΑ. Πάει να πάρει το επίδομα πετρελαίου και είναι 50% ψαλιδισμένο. Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί εντωμεταξύ η τιμή του. Πάει να δει τις ιατρικές του δαπάνες που φοροαπαλλάσσονταν και δεν απαλλάσσονταν. Όλα τα λεφτά εδώ τα πάρετε πίσω. Έτσι είναι. Όχι εμείς να του τα πάρουμε πίσω. Δεν είπαμε ότι φορολογείται το ίδιο το μέρισμα. Αλλά η αγορά όπως κινείται έτσι θα λειτουργήσει. Κύριε, νομίζω επανερχόμαστε στη συζήτηση με την οποία ξεκινήσαμε. Παραλάβαμε λοιπόν. Κυρία Υπουργέ, η ουσία είναι η εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Παραλάβαμε λοιπόν 2,5 εκατομμύρια του λαού που είχαν χάσει 38%, 38,5% των εισοδημάτων τους, όπως είπαμε. Μπορείτε να μειώσετε κάποιο είπαμε. Φόρο. Εγώ είδα στη δημοσκόπηση που πολίτες αυτό ζητάνε. Παρουσιάσαμε προχθές εδώ μια δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Οι πολίτες λένε προτιμούμε μια οριζόντια μείωση φόρων, όπως έμφυα και άλλους, παρά ένα εφάπαξ μικρό βοήθημα. Μικρό, μεσαίο, μεγάλο, όπως θέλετε πείτε. Δεν θα το χαρακτηρίσω εγώ. Όλοι δεν θέλουν βοηθήματα. Ούτε εμείς θέλουμε να δίνουμε βοηθήματα. Το ότι φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός σε σημείο ασύλληπτο μέσα στην κρίση, ασύλληπτο δηλαδή, τα νούμερα και με τη δική σας βοήθεια. Και με τη δική σας κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να το παραδεχτείτε αυτό. Δεν πρόκειται η δική μας κυβέρνηση αυτό το φτωχοποιημένο λαό να τον αφήσει να πεθάνει. Διότι το ΚΕΑ, που καλύπτει σήμερα 700.000 συνανθρώπους μας, δεν το έδωσαν οι προηγούμενοι ούτε μία μέρα. Τα προηγούμενη ξεκίνησε, κάνετε λάθος. Αφήστε τα αυτά, εγώ τα ξέρω πολύ καλά όλα αυτά και ξέρω τι είχαν σχεδιάσει οι προηγούμενοι. Φόρος θα μειώσετε, κύριε Υπουργέ. Δεν απαντάτε στο βασικό ερώτημα. Εσείς απαντάτε. Διότι θα έρθετε τον επόμενο χρόνο και θα μειώσετε τις συντάξεις. Θα έρθετε το μεθεπόμενο και θα μειώσετε το αφορολόγητο. Άρα και άλλη επιβάρυνση στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτούς που λέτε τους προστατεύετε, τους φτωχοποιείτε έτσι περαιτέρω. Πείτε το μια φορά το παραδεχτείτε. Μα τι να πω. Ότι φτωχοποιείτε πούμε... τον λαό, αυτό να πείτε. Για, κύριε Οικονόμου, αυτή είναι η ανάγνωση της δεξιάς. Και των αγαπημένων της μίντια. Η ανάγνωση δικιά μου είναι σε όλα τα κράτη και κυρίως στο σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη ή στην Φιλανδία, που πολύ συχνά η δεξιά της αρέσει να την επικαλείται, τι καλό που είναι το σύστημα το εκπαιδευτικό κτλ. Έχουν πολύ μεγάλες δαπάνες κοινωνικές, τις οποίες βγάζουν από τη φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει ότι ο κάθε επώνυμος ή μη επώνυμος δεν εκδράμει στα Paradise Papers για να μην πληρώνει φόρο. Και άρα να μην τα δίνουμε. Μισό λεπτό. Δεν θα δώσουμε λοιπόν. Αν δεν είχαμε. Κυρία Αναστασοπούλου, ένα-ένα. Σα απαντάω σε έναν-ένα. Σα λέμε θα του κόψετε το ΕΚΑΣ και απαντάτε Paradise Papers. Είναι αυτή τώρα η απάντηση. Δεν απάντησα στο ΕΚΑΣ Paradise Papers. Απάντησα ότι αυτό είναι δυσβάστακτο για μας και ότι αυτό ήταν υποχρέωση δικιά μας από τα προηγούμενα μνημόνια. Έχετε υπερφορολογήσει, ναι ή όχι, κύριε Φωτίου. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Είναι ρητορική της δεξιάς αυτή που σας λέω. Αυτό δεν έχει νόημα. Υπάρχει υπερφορολόγηση ή όχι στον πολιτό. Δεν είμαστε στη Βουλή, κύριε Οικονόμου, για να κάνουμε διάλογο κοφών. Ακούστε με τι απαντάω σε κάθε ένα σημείο. Ακούστε με λιγάκι με προσοχή. Λοιπόν, απαντώ το εξής. Ότι για να έχει ο κόσμος κοινωνικό κράτος, πρέπει να υπάρχει φορολογία. Αυτό αποδεικνύουν παντού. Αλλιώς λεφτά στους φτωχούς. Εσείς θέλετε αλλά δηλαδή να μας φτωχοποιείτε και μετά να μας δίνετε κοινωνικά επιδόματα. Αυτό μας λέτε. Άμα θέλετε. Αυτό λέτε. Αυτό το βγάζετε εσείς σαν συμπέρασμα. Είπα εντελώς. Για να έχει κοινωνικό κράτος, για να έχει βρεφονιπιακούς σταθμούς η χώρα. Σας λέω πολύ απλά πράγματα. Για να έχει νοσοκομεία. Για να έχει δωρεάν εκπαίδευση. Για να έχει δωρεάν πανεπιστήμια αντί τα ιδιωτικά που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Για να έχει όλα αυτά η χώρα, πρέπει οι πλούσιοι αντί να εκφεύγουν είτε παρανόμως ή στις λίστες Μπόγκερνς και Λεοντάρ, είτε νομίμως. Είτε νομίμως στα Paradise Paper, νομίμως εισαγωγικά. Λοιπόν, λέω ότι πρέπει να πληρώσουν επιτέλους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όταν πληρώσουν οι πλούσιοι. Η μείωση των συντάξεων οι πλούσιοι θα την πληρώσουν. Μεθαύριο μειώνετε τη σύνταξη. Μειώνετε το αφορολόγητο. Αυτά τα έχετε ψηφίσει κι εσείς που είστε αριστεροί κοινωνικά ευαίσθητοι. Αυτά τα δύο που σας λέω τα πληρώνουν οι πλούσιοι. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ποιος θα τα πληρώσει. Ακούστε με λίγα. Να μου λέτε λοιπόν, τώρα, άλλα λόγια εμείς να λέμε λοιπόν ότι μέσα στην κρίση τα κατάφερε η κατάσταση, η κρίση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το 1% του ελληνικού λαού, το πιο πλούσιο να καρποθεί, ενώ όλοι οι άλλοι φτωχαίνανε. Βγαίνουμε από την κρίση τώρα, κυρία Φωτίου. Και δεύτερον, βγαίνουμε από την κρίση.
Κυρία Αναστασοπούλου, αυτό που ξέρω με τα βεβαιότητος, μεγάλης βεβαιότητος, είναι ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και βγαίνω από τα μνημόνια σημαίνει ότι βγαίνω από την τεχνική των μνημονίων. Μα δηλαδή, όλοι οι Έλληνες σε οριζόντια θέση, κυρία Υπουργέ. Δεν θα κάνουμε... Με τέτοιους φόρους. Κάνουμε... Ακούστε με λιγάκι. Μα δεν απαντάτε στο βασικό ερώτημα. Σας ρωτάω εδώ και εγώ ώρα. Εγώ σας είπα και στο διάλειμμα. Σας ρωτάω εδώ και ώρα. Μην με υπερασπιστείτε, μειώσετε, γιατί υπερασπίζεστε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μου τον απαντάτε. Δια του ότι δεν μας αφήνετε να μιλάμε. Μην πούμε καμία βλακία. Έχω βουλευτές εδώ σας που μου λένε... ευχαριστούμε για την υπεράσπιση. Αφήστε μου με να μιλήσω. Μου λένε εδώ βουλευτές το εξής. Πετάει λάσπη, μου λένε η κυρία Φωτίου, εντάξει, εάν έχει να πει ονόματα βουλευτών που δεν έδωσαν πίσω το επίδομα, το εντάξει, περσινό. Εγώ έχετε? Αυτά πληροφορήθηκα από όχι, την... Όχι, θα πείτε ονόματα, από την πληροφορήθηκατε. Τον... Λοιπόν, πώς αυτά το λέτε, πληροφορήθηκα. Έτσι. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα... Μου στέλνουν εδώ μηνύματα, βουλευτές αγανακτισμένοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι να τους πω. Οι οποίοι το πήρανε. Το μέρισμα και το απέδωσαν πίσω. Το έδωσαν πίσω, ναι ή όχι. Εσείς πέστε μου, ποιος σας το λέει πείτε ότι το έδωσε. Όχι, εσείς που είπατε ότι δεν το έδωσαν, λοιπόν, νομίζετε ποιοι δεν το έδωσαν. Είπα ότι ορισμένοι βουλευτές δεν το έδωσαν δεν πίσω. Έδωσαν. Ποιοι είναι εν ενεργεία ή μη ενεργεία. Ποιοι είναι αυτοί. Διότι υπά... ξέρετε. Είναι σοβαρό αυτό που ξέρει ο ΕΦΚΑ. Με συγχωρείτε. Έτσι όμως φύγετε τώρα. Εσείς όμως βουλευτές. Δεν πάω το λέτε αυτό έτσι. Με ισοπεδωτικά. Εγώ κύριε οικονόμου, πάμε. Πείτε, ξέρω έναν, δύο, τρεις που δεν το έδωσαν. Εγώ από τα στοιχεία που έχω του ΕΦΚΑ, από τα στοιχεία που έχω τα ΕΦΚΑ, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, κατά λάθος, εγώ δεν κατηγόρησα κανένα. Ναι, είπα για να μην υπάρξει αυτό είναι το λάθος, κυρία Αναστασοπούλου, εφέτος κάνουμε αυτή τη διαδικασία όπου όλος ο ελληνικός λαός μπαίνει σε μια διαδικασία να δηλώνει ότι αποδέχομαι το επίδομα. Μάλιστα. Το κοινωνικό μέρισμα δηλαδή. Λοιπόν, άρα αυτό είπα. Και για να τελειώνουμε, γιατί βεβαίως δεν με αφήσατε να έλατε, πω... Έλατε, παρακαλώ. Να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει αυτός ο αποσυντονισμός. Όταν κάνετε μία ερώτηση, δεν ακούτε την απάντηση, αλλά συνεχίζετε πάνω στην ερώτηση. Γιατί δεν απαντάτε. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο δημοσιογράφος επανέρχεται όταν δεν απαντάει. Καταλαβαίνω, κύριε οικονόμου, ότι δεν σας ικανοποιούν. Θα ρωτάω τόση ώρα για τους φόρους. Δεν μου έχετε πει ότι θα μειώσετε ένα φόρο. Οι απαντήσεις μου λοιπόν είναι ξανά ότι μέσα στην κρίση όλοι έχασαν και φτωχοποιήθηκαν. Ναι. Οι πιο πλούσιοι κέρδισαν. Αυτό είναι ασύλληπτο πράγμα. Δηλαδή. Το 1% του το 10% του ελληνικού λαού καρπώθηκε το 40% του εθνικού πλούτου. Αυτό σημαίνει τι πρέπει οι πιο πλούσιες τάξεις να συνηφέρουν στα κοινωνικά. Ωραία, αυτό σωστό είναι που λέτε, κατάσταση. Δεν λέει κανείς, όχι. Αν είναι σωστό, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη που το αποδέχεστε. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτού του είδους τα πυροτεχνήματα θα μειώσουμε όλους τους φόρους οριζόντια, δεν είναι σωστό πολιτικά, διότι σημαίνει ότι πάλι οι πλουσιότεροι θα πληρώνουν λιγότερα mm-hmm. από αυτό που τους αναλογεί. Εγώ δεν λέω ότι δεν για πρέπει να μην πληρώνουν. Θα μειωθούν φόροι, κυρία Φωτίου, να περιμένει ο κόσμος ότι θα μειωθούν οι φόροι δηλαδή από εσάς. Ή από την προηγούμενη κυρία κυβέρνηση υπάρχει έστω ένας φόρος που να έχετε καταργήσει, να έχετε μειώσει. Κυρία Αναστασοπούλου, ξέρετε, και αυτό μόλις είπα, ότι η πολιτική, η τεχνική των μνημονίων τελειώνει τον Αύγουστο. Η τεχνική των μνημονίων έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι να κάνεις... Έχει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, τις λένε, αλλά στην πραγματικότητα είναι κοψίματα και εντελώς καταρσίματα του ελληνικού λαού, άσκοπα, κατά την άποψή μας, για να σου δίνουμε χρήματα. Λοιπόν. Για να σου δίνουμε χρήματα να πληρώνεις το χρέος που σου φτιάξαν οι προηγούμενοι. Αυτό είναι η τεχνική των μνημονίων. Αυτό τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Η μείωση των συντάξεων, οι πλούσιοι θα την πληρώσουν. Σας ρωτάω τόση ώρα, δεν μου απαντάτε. Λοιπόν, αυτό που έρχεται σας μείωση συντάξεων. Ποιος την πληρώνει? Αυτό σας απαντώ λοιπόν. Σβήνει το ΕΚΑΣ αύριο. Μέσα πάλι σε αυτό το νέο καθεστώς θα δείτε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είναι το τέλος των μνημονίων. Στο επόμενο φάση. Λέτε μετά τον Αύγουστο του 2018. Είναι σε 9 μήνες. Ξέρετε, είναι κοντή γιορτή και αυτό. Μπορεί να μην μειωθούν οι συντάξεις δηλαδή από 1η-1η του 19. Εγώ λέω, κυρία Αναστασοπούλου, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Είπα και όπως ξέρετε πολύ λέτε, καλά. Λέτε, θα δείτε τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, είπα ότι θα δείτε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είπα ότι θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλο περιβάλλον εννοείται. Σε ελεύθερο περιβάλλον. Εντάξει, σε ένα πιο ελεύθερο περιβάλλον από αυτό που κληρονομήσαμε. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, κυρία Φωτίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και για την υπομονή σας. Πάμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε.